1974 η εθνική ομάδα στην Άγκυρα, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κυπέλου, μια διοργάνωση καινούργια τότε με προπονητή τον Μουρούζη. Είναι ένα μήνα πριν την απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο. Το παιχνίδι γίνεται με ευθύνη των δύο ομοσπονδιών. Το Υπουργείο Εξωτερικών λέει είναι υπό τη θασίρα μου. Και παίζουμε στην Άγκυρα. Ένα πράγμα εντελώς διαφορετικό. Καμία σχέση με Κωνσταντινούπολη, δηλαδή μιλάμε για ζούγκλα. Το γήπεδο είναι κατάμεστο, 5.000 κόσμος. Οι τρεις τελευταίες σειρές, γύρω-γύρω, είναι στρατιωτική αστυνομία με τα κράνη και τα αυτόματα στραμμένα στον κόσμο. Μιλάμε για ανατριχιαστικά πράγματα. Πριν αρχίσει το παιχνίδι, έχουν μπει μέσα οι φανατικοί, έχουν στρώσει την τουρκική σημαία κάτω, έχουν προσκυνήσει ο εθνικός ιερός φανατισμός, μια κόλαση. Σου δώσω να καταλάβεις ότι στο time out μίλαγε ο Μουρούζης στους παίκτες, σηκωνόμουν γιατί παρίστανα τον προπονητή, έκανα τα αλλαγή λαβάρο, ας πούμε. Δεν ακούγαμε τι έλεγε. Κανείς δεν άκουγε. Ο συγχωρεμένος ο Μεταξάς, ο οποίος ήταν ο φροντιστής της ομάδας, από το φόβο του κατουρίθηκε στον πάγκο. Τον αλήθεια. Λοιπόν, άκουγα τι έχει κάνει ο Γιαντζούγλου. Παίζει ο εθνικός ύμνος Ελλάδος, από δοκιμασίες της Μουρλής. Και παίζει και ο εθνικός ύμνος της Τουρκίας. Και ο Γιαντζούγλου στο κλασικό του στυλ, έτσι, κουνιέται και τα λοιπά, ό,τι ζεσταίνεται και πιάνει τα γεννητικά του όργανα. Τι θες να σου πω τώρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό. Πρέπει να είσαι και μπουρλός, πρέπει να έχεις και άγνοια κινδύνου. Εκείνη τη στιγμή δεν έκανα κάτι το οποίο να ήθελα εγώ να προσβάλλω το τουρκικό έθνος, ούτε τη σημαία, ούτε οτιδήποτε. Αυτό εκείνη τη στιγμή, την ώρα που έγινε, που έκανα τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας, έκανα εγώ κάτι πηδηματάκια την οποία ετοιμαζόμενα για το παιχνίδι. Δεν έκανα τίποτα συγκεκριμένα. Το οποίο ερευνήθηκε ότι εγώ, ξέρω εγώ, έχω προσβάλλει την Τουρκία. Έχει καταλαβαίνει τώρα ότι μόνο που δεν μπήκε ο κόσμος μέσα στο γήπεδο. Μα εγώ είχα αφασία, δεν με πείραζε εμένα. Και να σκεφτείς ότι όταν τελείωνε το παιχνίδι, είχαμε την μπάλα, χάσαμε το παιχνίδι γιατί φοβήθηκε ο διαιτητής. Ο διαιτητής φοβήθηκε. Θα είχαμε κερδίσει μέσα στην Τουρκία. Μα ο διαιτητής φοβήθηκε. Και όταν του είπα στα αγγλικά, what are you doing? He says, I have children. Έχω παιδιά εγώ. Έπρεπε να γίνει στο σπίτι. Έχω παιδιά. Νομίζω ο Ούγγρος ήταν. What are you doing εδώ? Τι κάνει? What are you doing? He goes, I have children. I want to go home. Εντάξει, τι να του πω. Εγώ έπαιξα στην Εθνική μέχρι να έρθει ο Γκάλης. Όταν είδα τον Γκάλη, είπα στον Καστρινάκη δίπλα του, λέω είναι ώρα να φύγουμε τώρα, γιατί παίζαμε την ίδια θέση. Και θεωρούσα ότι ήταν η στιγμή να σταματήσω. Γιατί το πέρασμά μου μένα από την Εθνική ήταν σαν πρωταγωνιστής. Οπότε εγώ αναγκαστικά, το να μείνω στην Εθνική έπρεπε να μείνω, ας πούμε, σαν αλλαγή του Γκάλη, το οποίο ο Γκάλης δεν ήταν για αλλαγή. Οπότε ήταν προτιμότερο, εγώ θεωρούσα, να σταματήσω την καριέρα μου στην Εθνική.